Κοιτάξτε, η περασμένη εβδομάδα, όπως σας είχα κάνει και στην ανακοίνωση, μου κινήθηκε γύρω στο 2,70% κρούσματα είχαμε στους μαθητές. Δηλαδή περίπου στις 7.500, στους 7.400 είχαμε γύρω, κατά μέσο όρο, γύρω στα 25 παιδιά. Και είχαμε και στους εκπαιδευτικούς γύρω στο 0,5%. Σήμερα που θεωρώ, κατά την εκτίμηση τη δική μου, αλλά και πολλών άλλων, ότι ήταν η μέρα, η κρίσιμη μέρα, γιατί έχει περάσει ήδη μία εβδομάδα που τα παιδιά έχουν κάνει μάθημα. Σήμερα Τρίτη τα κρούσματα είναι σταθερά προς τα κάτω. 0 στους εκπαιδευτικούς σήμερα Τρίτη και γύρω στα 36 μαθητές. Δηλαδή πιστεύω βλέπουμε μία σταθεροποίηση και προσκάμψη των κρουσμάτων. Δεν το είναι ευχάριστο, δεν το περίμενα, γιατί θεωρούσα ότι θα ήταν περισσότερο. Από ό,τι δει, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θεωρώ ότι θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμη η διαδικασία αυτή, διότι σας λέω τα 36 κρούσματα αναφέρονται σε ένα πληθυσμό 7.400 μαθητών και τα 0 κρούσματα, τι να συζητήσουμε τώρα, σε 880 εκπαιδευτικοί. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, χτες είχαμε λίγο παραπάνω βέβαια, είχαμε γύρω στα 13 άτομα εκπαιδευτικούς και πάλι τα ίδια σε μαθητές. Άρα βλέπουμε δηλαδή σε γενικές γραμμές μια σταθεροποίηση και μια και μικρότερο ποσοστό από την αρχή, από την πρώτη μέρα που ανοίξαν τα σχολεία. Για το 50% μάλλον των μαθητών που νοσούν δεν έχει κλείσει κάποιο τμήμα? Όχι, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, γιατί το αριθμός, υπάρχουν τμήματα που λείπουν, που είναι 4 παιδιά κρούσματα γενικά σε κάποιο σχολείο. Δεν αποτελούν όμως ο αριθμός των μαθητών το 50%, οπότε δεν έχει εφαρμοστεί στο νόμο το δικό μας κλείσιμο τμήματος, διότι δεν έχουν ανέλθει τα κρούσματα σε 50% συν 1. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι σήμερα που μιλάμε στο νομό Αργολίδας, αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε. Πιθανό να υπάρχει, σίγουρα υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδας. Θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε πιστεύω ότι μάλλον θα πάμε σε αποκλιμάκωση. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε και την Πέμπτη. Μάλλον την Παρασκευή, την Πέμπτη θα γίνει το δεύτερο τεστ του εβδομαδιαίου και την Παρασκευή θα έχουμε. Θεωρώ ότι της Παρασκευής ίσως θα είναι και το κρίσιμο μέγεθος, διότι ουσιαστικά θα έχουν συμπληρωθεί 2 εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων. Οπότε ό,τι είναι να δείξει, θα το δείξει σε επίπεδο κρουσμάτων, θα φανεί, δεν μπορεί να μην φανεί. Εμείς πάντως σε επίπεδο σχολείων παίρνουμε τα μέτρα μας, συνεχίζουμε τα μαθήματα. Γίνονται και κάποιες προσπάθειες που να καλυφθούν και καλύπτονται από μέχρι ώρας σε ένα βαθμό τα κενά. Έχουμε κάποιους διορισμούς τριμηνητών, οι οποίοι θα καλύψουν τους συναδέλφους που πάσχουν από COVID. Και είμαστε σε μια διαδικασία που είναι δυναμική και εξελικτική και περιμένουμε το αποτέλεσμα και τη συνέχεια της.